Λοιπόν, λοιπόν πάμε εγώ. συζήτηση στα γρήγορα. Να <laughs> την κυρία Τσπαρέα, την κυρία Νίνα Κασιμάτη. Γεια σα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο ο Καλημέρα. Καλημέρα. Σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριο Γιάννη Οικονόμου, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριο Μανώλη Τιντιχάκη, βουλευτή του Κόμματο τη Καλημέρα. Κύριε Κόμμα, υπάρχει ένα κύμα, ναι. Τρει βουλευτέ του κυβερνώντο κόμματο είπαν σήμερα, εχθέ μάλλον, είπαν ότι πρέπει να υπάρξει μια ανάληψη ευθύνη από την πλευρά Καραμανλή. Ενδεχομένω ο ένα λέει: Εγώ θα είχα παραιτηθεί. Ο κύριο Σταμάτη θα είχα αυτοκτονήσει αν μου είχε συμβεί. Ο κύριο Φόρτο μα είπε ότι θα το είχε το παραιτηθεί από την αρχή. Ναι. Το Θεωρείτε ότι ήρθε η στιγμή αυτή. Πιστεύω ότι η, η τραγωδία των τεμπών που έχει σημαδέψει στην ελληνική κοινωνία πολύ βαθιά αποτελεί ένα τραύμα που είναι ανοιχτό, δεν έχει κλείσει και αμφιβάλλω αν ποτέ θα κλείσει. Είναι βέβαιο ότι για τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους δεν θα κλείσει ποτέ αλλά και για μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας Πιστεύω ότι οφείλουμε ω πολιτικό σύστημα, ω πολίτε, ως βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πράτοντα το καθήκον μα, να μην επιτρέψουμε να, μην, να μείνει καμία σκιά στο συγκεκριμένο ζήτημα, να εμπιστευτούμε του θεσμού και του κανόνε, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη, γιατί η δικαιοσύνη είναι αυτή που πρέπει να Βγάλει τα συμπέρασματά τη, η Βουλή κάνει την πολιτική τη διερεύνηση, την ποινική διερεύνηση την κάνει η δικαιοσύνη. Και να μείνουμε μακριά και να μείνουμε μακριά από την οποιαδήποτε εργαλειοποίηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν και όποτε κατατεθούν συγκεκριμένα ζητήματα με συγκεκριμένα κατηγορητήρια εντό εισαγωγικών για την σύσταση προνακριτική επιτροπή, αυτά θα εξεταστούν και ανάλογα με την ευθύνη του ο καθένα θα τοποθετηθεί yeah. απέναντι στο συγκεκριμένο yeah. ζήτημα. Κύριε yeah. επειδή υπήρξε ε, υπουργό mm -hmm. στη θέση του κ. Καραμαρί, τι θα κάνατε. Ακούστε. Ε, είναι ένα θέμα που τα χαρακτηριστικά του δεν επιτρέπουν υποθετικέ ερωτήσει και απαντήσει σε υποθετικά θέματα. Συγχωρή... Μπορώ να σα πω τι θα κάνω τώρα. Με συγχωρείτε, αλλά το θέμα είναι πολύ βαρύ για να. Είναι πάρα πολύ βαρύ Δεν, σας ε, απαντώ, δεν λοιπόν... είναι ένα σκανδαλάκι. Όχι, τι θα όχι, κάνατε όχι. τώρα. Σα απαντώ. Mm. Ε, με ρωτάτε και σα mm. απαντώ. Λέω ότι τα χαρακτηριστικά του θέματο είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν. Ε, Υποθετικέ ερωτήσει, αν ήσουν, να τι θα έκανε, θα γινόταν κτλ. Κατά την άποψή μου, αυτό που μπορώ να σα πω είναι τι θα κάνω τώρα ω βουλευτή. Ω βουλευτή, λοιπόν, είμαι αποφασισμένο να τιμήσω τον όρκο μου στο Σύνταγμα και να υπερασπιστώ τους κανόνες και τους θεσμούς του κανόνε και του θεσμού του πολιτεύματο. Όπω προβλέπει η συνταγματική τάξη. Ακούστε, οι πολιτικοί δεν είναι δικαστέ. Και οι δικαστέ δεν είναι πολιτικοί. Αυτή την ισορροπία οφείλουμε να την τιμήσουμε. Οφείλουμε να τη θωρακίσουμε. Γιατί, αν δεν τη θωρακίσουμε και δεν την τιμήσουμε, πάμε αλλού. Από τον ανεύθυνο λόγο περί συγκάλυψη και όλα τα υπόλοιπα από τα κόμματα και του πολιτικού τη αντιπολίτευση, και θα έρθουμε σε αυτό στο δεύτερο κύκλο τη συζήτηση για να απαντήσουμε πολύ συγκεκριμένα, μέχρι τη σύγχυση και την προπαγάνδα και την κακοπιστία που καλλιεργείται στην κοινή γνώμη ότι δίθεν εδώ υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψη και κουκουλώματο, ε, οφείλουμε συνολικά ω πολιτικό σύστημα να απαντήσουμε. Διότι αυτά δεν έχουν κερδισμένου και χαμένου. Χαμένοι θα είναι συνολικά όλοι. Ναι. Βγάζω έξω από την εξίσωση αυτή, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής και καθαρός, mm -hmm. διότι έχω και βιώματα πολύ νοπά. Πρέθηκα στο σημείο της τραγωδίας λίγες ώρες μετά με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο και εκεί στις εικόνες που δείχνετε τώρα. Mm -hmm. Και μετά στο νοσοκομείο που οι συγγενείς περιμέναν την αναγνώριση των νεκρών τους. Σκηνές που μας έχουν σημαδέψει βαθιά όλους. Δεν υπάρχει ούτε ένα Έλληνα σήμερα, ούτε ένα Έλληνα που να θέλει να υπάρξει παραμικρή συγκάλυψη σε αυτήν την ιστορία. Που να μην θέλει να μην μείνει καμία σκιά. Και θεωρώ δεν βαθιά υποκριτικό, βαθιά άδικο την οποιαδήποτε εργαλειοποίηση επιχειρείται για αυτήν την τραγωδία. Εσεί είστε εντάξει, να είστε στα διπλανά να με το κόστο καραμαλί. Σα είπα και προηγουμένω, οι βουλευτέ ορκιζόμαστε στο Σύνταγμα mm. και το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένου κανόνε θεσμική λειτουργία. Έτσι γίνεται. Αν έρθει Έτσι πρόταση γίνεται πρόταση προανακριτική, θα την ψηφίσετε εσεί. Εάν έρθει πρόταση προανακριτική, και εγώ όπω και όλοι οι συνάδελφοί μου, θα αξιολογήσουμε τα γεγονότα, τα περιστατικά, το αίτημα με βάση το οποίο συγκροτείται η προανακριτική. Mm -hmm. Και έτσι θα τοποθετηθώ εγώ και φαντάζομαι και η πλειοψηφία των συναδέρφων μου απέναντι σε αυτού του είδου τα ζητήματα. Mm -hmm. Επαναλαμβάνω όμω και πάλι, οι πολιτικοί δεν είναι δικαστέ και οι δικαστέ δεν είναι πολιτικοί. Το άρθρο 86 του συντάγματο κάνει λίγο δικαστέ του και του βουλευτέ, βέβαια. Κύριε Στάθη, το άρθρο 86 του συντάγματο. Το άρθρο 86 του συντάγματο τώρα εξετάζεται υπό το πρίσμα αυτή τη συγκεκριμένη τραγωδία. Το άρθρο 86 του συντάγματο όμω δεν προέκυψε χθε. Ούτε προέκυψε εν κενό. Ούτε είναι μόνο ελληνικό χαρακτηριστικό. Το άρθρο 86 του συντάγματο και ανάλογε πρόνοιε υπάρχουν στα συντάγματα και στου κανονισμού λειτουργία και άλλων κρατών και άλλων κυβερνήσεων και άλλων υπερεθνικών οργανισμών. Για να επιτρέπουν στου υπουργού να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρί να κρέμεται για κάθε τους πράξη πάνω από το κεφάλι yeah. του η απειλή του να ε, του κάνουν μηνύσει να πηγαίνουν οπουδήποτε. Yeah. Άρα, οι γενικεύσει υπό το πρίσμα μιας τραγωδία δεν βοηθούν στην ουσία της διερεύνηση τη υπόθεση ή στι τοποθετήσει οι οποίε εν πάση περιπτώσει να καλύπτουν όλο το φάσμα. Ελάτε. Λοιπόν, το 70% των Ελλήνων, σύμφωνα με τι δημοσκοπήσεις, θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει λειτουργήσει σωστά ω προ τη διαλεύκανση των αιτιών τη τραγωδία των τεμπών. Τι σημαίνει αυτό με άλλα λόγια. Ότι θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει χύσει άπλετο το φω, δεν έχει πράξει όλα όσα πρέπει να πράξει, προκειμένου να βρεθούν οι αιτίε και οι πέτοι που συντέλεσαν στο να έχουμε μια τραγωδία με 57 νεκρούς τραυματίες που συγκλώνησε το Πανελλήνιο και ήταν το, το πιο πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας μας. Το να λένε είναι τώρα βουλευτέ τη και τη κυβέρνηση και η κυβέρνηση ίδια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εργαλειοποιεί είναι πραγματικά είναι λίγο. Τώρα, ε, όπως είπαν, πολιτικέ βδέλες. Και <laughs> ναι, πράγματι. τα πολιτικά κουνούπια που πίνουν τα πολιτικά κουνούπια. Διότι ε, όταν, ε, όταν έχεις τους, τους γονείς και τους συγγενείς να ορθώνουν το ανάστημά του με τέτοιο τρόπο και να προσπαθούν οι άνθρωποι μόνοι του να βρουν το δίκαιο του. Γιατί ε, στην χώρα και η Βουλή και η πλειοψηφία αυτή τη Βουλή που είναι τη Νέα Δημοκρατία δεν επέτρεψε την προανακριτική επιτροπή. Είχε κάνει πρόταση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή. Τώρα, τι θυμηθήκανε. Και τώρα τι έχει αλλάξει σχέση με πέρσι. Έχει προ... Έχουν δηλαδή πλέον η πολιτική ευθύνη και η συγγνώμη του κυρίου Καραμαλή δεν είναι αρκετή. Γιατί για την οικονομική διάσταση τη προ... 7 δεν σα διέκοψα καθόλου. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν Έχετε δίκιο. Παρακαλώ. Αλλά πάντω γι' αυτό κάνω. Λοιπόν, ε, η, 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 717 είναι, έχει αιτιώδη συνάφεια με το, με, με το, δυστύχημα. Ο αυτό ο αυτό Σπίρτης είπε αυτό ότι έκανε πλημελή δουλειά απο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Αποφαίνονται Έτσι όλοι. Έτσι είπε πριν από λίγο ο κύριο Σπίρτη. Λοιπόν, ε, η κυρία κυ, Ευρωπαία Έχουμε δει, έχουμε δει ότι ο τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η κυβέρνηση την επόμενη μέρα, με μια ταχύτητα φοβερή πάνω από του. με τους νεκρού και τα μέλη του στο χώμα που πήραν και, πήρανε τα, μεταφέραν και τα μεταφέρανε σε ένα οικόπεδο ιδιωτικό, με μια απίστευτη σπουδή. Ε, αυτό, συγγνώμη, αλλά παραπέμπει σε μαφιόζικες πρακτικές. Ε, δεν δείχνει καθόλου μια κυβέρνηση η οποία θέλει να ε, ρίξει φως αντίθετα θέλει η να, θέλει να έδωσε, καλύψει Η να, κυβέρνηση να... έδωσε τι Προφανώ, ποιο τη έχει δώσει. Αυτό συμπλασματικά κατηγορείται την κυβέρνηση και με αφιόζει και σε πρακτικέ. Μα δεν έχουμε δει και πιο, Γιατί δεν έχει βρεθεί κάποιο από τη διοίκηση να πει: Εγώ το έκανα εδώ, με την υπογραφή μου, εγώ πήρα την ευθύνη, δεν το έχει κάνει, κάνει κανένα αυτό. Λέω ότι υπάρχει μια μαφιόζικη πρακτική εδώ πέρα. Ότι την επόμενη μέρα πήγανε και μαζέψανε ε, 300 κυβικά χώματα, πόσο ήταν, ε, τα οποία ήταν ουσιώδη, ουσιώδη <coughs> στοιχεία. <coughs> λοιπόν, ε, και έχουμε τώρα ταυτόχρονα. Φαίνεται πω ε, το Τζάκι Μητσοτάκι αποφάσισε να μην καλύπτει πλέον τον Τζάκι Καραμαλή, γιατί αυτό έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Ο τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή ήταν απολύτω. Ε, δηλαδή, αποκλείστηκαν ουσιώ. Α, αποκλείστηκαν, Λέτε ότι πάνε να βιάσουν τον Καραμαλή. Πάνε τώρα. να βιάσουν τώρα τον Καραμαλή για να βγάλουν τι ευθύνε από πάνω του. Γιατί η συγκάλυψη, εγώ δεν θεωρώ ότι ανήκει στον Καραμαλή, τη συγκάλυψη άλλο στην οργάνωση. Ο Καραμαλή παρετήθηκε. Η συγκάλυψη λοιπόν οργανώθηκε ε, από την ίδια την κυβέρνηση, από τις, από τις, ε, με τι δικέ του μεθόδου και με τι δικέ του άκρε. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και τώρα που πλέον φαίνεται ότι η κοινωνία βοά, γιατί η κοινωνία η ελληνική, όπω και ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, δεν, δεν, δεν έγινε καμία εργαλειοποίηση. Πήγαμε πέρσι σε εκλογέ και πήγαμε χωρί ε, να έχουμε εμεί στη ρομφαία μα ε, τα τέμπη και τον πόνο των νεκρών. Το γεγονό ότι. Ε, τον πόνο των συγγενών, με συγχωρείτε. Λοιπόν, το γεγονό ότι ένα χρόνο μετά τα τέμπη αναβιώνουν με τέτοιο. Έτσι, ε, ε, π, 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 με πολύ σκληρό τρόπο απέναντι στην κυβέρνηση, σημαίνει ότι η κοινωνία, και όπω όλοι μα, καταλαβαίνουμε από αυτά που έχουν προκύψει, ότι η κυβέρνηση λειτουργήσε πλημελώ σε όλα τα επίπεδα. Πλημελώ αφενό ε, σε σχέση με τα αίτια τη τραγωδίας και στη συνέχεια πλημελώς ως προς την αποκάλυψη της της αλήθειας. Μάλιστα. Συνεπώς, ε, Πάμε και στον κύριο Σπίρτζη. Επειδή, αναφερθή, αναφερθή, επειδή, αναφερθήκατε και στον κύριο Σπίρτζη, ε, ε, ο κύριο Σπίρτζη ω μέλο τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ε, 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 είπε ότι εγώ θέλω να ελεγχθώ, ελέγξτε με. Η κυβέρνηση δεν θέλει να ελέγξει τον κύριο Καραμαλή. Εγώ τον είχα εξετάσει και στην Εξεταστική Επιτροπή. Το μόνο που έλεγε δεν ανέλαμβανε καμία ευθύνη Μάλιστα. για τίποτα. Κατηγορούσε όλου του προηγούμενου. Πάμε και στον κύριο Σπίρτζη και η, δεν η, έχουμε άλλο χρόνο. Η συγγνώμη και η πολιτική ευθύνη γενικά και αόριστα δεν είναι πλυντήριο. Ελάτε κύριε Οι 57 ανθρώπινες ψυχές νέων ανθρώπων που χάθηκαν σε αυτό το έγκλημα, στο έγκλημα των τεμπών ζητούν δικαίωση. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έβαλε ένα στίχημα. Και είμαστε ικανοποιημένοι για την πρωτοβουλία την οποία πήραμε πρώτη. Μάλιστα λιδωρηθήκαμε και από το Πασό και από το ΣΥΡΙΖΑ για την πρόταση που κάναμε για την Εξεταστική Επιτροπή. Εάν πραγματικά δεν υπήρχε αυτή η πρωτοβουλία του ΚΚΕ, το πιθανότερο είναι ότι αυτό το έμπλημα θα είχε θαυτεί. Τώρα, σε σχέση με την, Εξεταστική Επιτροπή, νομίζω ότι η κυβέρνηση βγαίνει εκτεθειμένη, βαθιά εκτεθειμένη. Γιατί? Γιατί έκανε μια προσπάθεια υπονόμευσης των εργασιών της και αυτό φάνηκε καθ' τη διάρκεια σε όλα τα επίπεδα. Για την κυρία Θα σας πω. Όπω για παράδειγμα για τη μη κλήτευση συγκεκριμένων προσώπων, ουσιαστικών μαρτύρων. Όπω την προκλητική συμπεριφορά του Προέδρου τη Εξεταστική Επιτροπή, αλλά και το δύο κλείσιμο της Εξεταστικής Επιτροπής πριν εξεταστούν βασικά σημεία της υπόθεσης, όπως η αιτία της έκρηξης και το μπάζωμα του χώρου. Πέστε μας λίγο για τον κύριο Σπίρτζη, για την πρωτοβουλία Σπίρτζη, για τον Σπίρτζη, και σχέση με τον Καραμαλή. Καταθέσαμε συγκεκριμένο πόρισμα. Μόνο εμείς, μόνο το ΚΚΕ πήγε στην εισαγγελία και κατέθεσε πόρισμα με πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες υπουργών, πρώην υπουργών κτλ. Και προφανώς περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτή. Για τον κύριο, για τον Σπίτζη. Τον κύριο Σπίτζη. θα σας πω το εξή. Το άρθρο 86 παράγραφος 5 προϋποθέτει να έχει ασκηθεί ε, δίωξη που δεν έχει ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο. Συμπεριλαμβανομένης και της ε, παραγραφή. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει δίωξη. Δεν υπάρχει δίωξη. Αν υπήρχε και έπαβε αυτή η δίωξη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα δεν θα είχε καμία αντίρρηση να ενεργοποιηθεί το άρθρο 86 παράγραφος Α, γίνεται, 5 λέτε. που ζητάει ο κύριος Σπίρτζης. Αυτό φυσικά δεν απαλλάσσει καθόλου τον κύριο Σπίρτζη από τις ευθύνες επί της υπουργίας του. Όπως επίσης δεν απαλλάσσει και τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι διατήρησε, αντί να τον καταργήσει, διατήρησε αυτό τον άθλιο νόμο περί ευθύνης υπουργός, που, υπουργών που αξιοποιεί σήμερα Μάλιστα. η Νέα Δημοκρατία για να συγκαλύψει ευθύνε λοιπόν, του κυρίου Καραμαλή. κουβέντες θέλω. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα φαινόταν στην εξεταστική και στην προνακριτική που εμεί ζητήσαμε με, 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 τον, με τους τους δικούς μας να περιλαμβάνονται. Λοιπόν, δύο κουβέντες, δύο κουβέντες και, και στην απάντηση στο γεγονός της Ν. Δημοκρατία δημοσκοπήσει τελευταίε φαίνεται να χάνει πολύ. Ναι. Ε, καλά, δεν είναι πρώτη φορά που δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει κάποια σκαμπανεβάσματα τα οποία απλώ περιορίζουν τη διαφορά τη από το δεύτερο τον τρίτο σε ό,τι αφορά την επιρροή που έχουν δημοσκοπήσει. Αλλά νομίζω το άλλο είναι το πιο σοβαρό που συζητάμε. Και ακούγονται στο δημόσιο λόγο ελαφρά την καρδία βαριέ κουβέντε. Συγκάλυψη, μαφιόζη, δολοφόνοι, εγκληματίε. Μαφιόζικε πρακτικέ υπάρχουν. Μαφιόζικε πρακτικέ. Πολύ βαριέ κουβέντε. Παρακαλώ όμω με διακόπτε γιατί είναι χρόνος είναι. Έχουμε είναι. Έχουμε μπερβεί μπερβεί το χρόνο είναι λίγο. Δεν έχουμε περβεί το χρόνο. Έχουμε τον χρόνο. Για ποιο είδου συγκάλυψη μιλάμε. Ευρωπαϊκό Αγγελέα και Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ήδη, ήδη αποδίδει κατηγορητήρια και ποινέ ό,τι αφορά την οικονομική διάσταση τη 17 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ελληνική δικαιοσύνη ήδη σε χρόνο ρεκόρ σε σχέση με άλλε τραγωδίε έχει εξετάσει ανθρώπου, οδηγούνται σε δίκη τουλάχιστον 33 άνθρωποι. Θυμίζω ότι η δίκη για το μάτι, κάτι που συνέβη το 17-18, γίνεται τώρα. Ενώ η δίκη για τα τέμπη θα ξεκινήσει το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα. Όλε αυτέ οι ιστορίε, οι συνωμοσιολογικέ για την οποιαδήποτε διαδικασία συγκάλυψη ό,τι αφορά πέντε και έξι μέρε μετά από αυτό που έγινε στον χώρο τη τραγωδία είναι πράγματα που δεν αντέχουν στην κοινή λογική. Έχουν απαντηθεί και δεν Δεν Υπάρχει ούτε ένα Έλληνα. Και επιτρέψτε μου να πω, δεν αναγνωρίζω σε κανέναν το δικαίωμα να θεωρεί ότι έχει περισσότερη. Αφήνω έξω του συγγενεί. Το ξαναλέω τέταρτη φορά. Στου συγγενεί το μόνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να χαμηλώνουμε τα μάτια από σεβασμό. Να, έτσι, ωραία. Αφήνω έξω του συγγενεί. Ναι, να, ναι, ναι, δεν αναγνωρίζω όμω σε κανέναν απόλυτο συμπολίτη. Το δικαίωμα να πιστεύει ότι είναι πιο ευαίσθητο από μένα και από τον οποιοδήποτε άλλον Ό, να χυθεί άμε το φως στην υπόθεση Ανατολή. Κανένα δεν μπορεί ε, με την πορυχία ε, 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 και με ε, μεγαλειοποίηση ε, αυτή τη τραγωδία να κάνει το οτιδήποτε. Και υπάρχει ένα τελευταίο θέμα. Γιατί εάν πιστεύουν ότι υπάρχουν ποινικέ ευθύνε. Υπουργών,